σήμερα που είναι επί της αρχής του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να τα δούμε πολύ ψύχρεμα. Απλώς θέλω, επειδή αναφέρθηκε, τα τμήματα ιατρικών εργαστηρίων έχουν καταργηθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και έχουν ενσωματωθεί ως κατεύθυνση, όπως αυτό που πάει να γίνει στην περίπτωση της Θεσσαλίας. Πάντως, είναι πράγματα που προφανώς ήρεμα μπορούμε να τα δούμε. Τώρα, νομίζω ότι δεν βοηθάει τον προβληματισμό ή οι υπαινιγμοί ή ακόμη και οι κατηγορίες ότι κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα γιατί είναι μνημονιακές υποχρεώσεις ή είναι υποχρεώσεις του ΟΣΑ. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Διότι το να λέει κανείς ότι κάνετε πράγματα καθ' υπόδειξη είναι ένας τρόπος να μην τοποθετείτε επί της ουσίας, κύριε Δελή, λοιπόν. Όλα γίνονται επειδή υπάρχει μια συνωμοσία εναντίον, δεν παρερμηνεύω τίποτα. Παρακολουθώ, όπως ξέρετε, πάρα πολύ προσεκτικά και εσάς και το κόμμα σας. Λοιπόν, αυτό το θέμα, ότι υπάρχει μια συνωμοσία εναντίον της χώρας μας και ότι η χώρα μας δεν μπορεί να κάνει τίποτα, καμία χαραμάδα, δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα, είναι μια υποτίμηση και της αντίστασης και του λαού μας και της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Τώρα κοιτάξτε. Το έχω καταλάβει. Απλώς δεν υπάρχουν σχέδια. Κύριε Δελή. Όχι, όχι. Είναι ακόμη χειρότερο. Είναι ακόμη χειρότερο αυτό που λέτε. Είναι πιο... Αυτό λέω. Είναι ακόμη χειρότερο. Είναι πιο οξία κριτική. Κύριε Δελή, μην παραβαίνετε για να κάνει ολοκληρώσει. Θα έχει τον χρόνο ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε. Θα μιλήσω αναλυτικά επί του συστήματος διορισμού, αλλά ήταν ένα σχέδιο το οποίο συζητήθηκε με άπειρους τρόπους όλες αυτές τις μέρες. Δεν καταλαβαίνω γιατί η σιωπή αυτή για αυτό το θέμα. Τώρα, εγώ καταλαβαίνω, και ας λείπουν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχει κάποια αγωνία για συνενέσεις. Εγώ αυτό βγάζω. Και εγώ να το χαιρετήσω αυτό. Δηλαδή, αν θέλουμε συνενέσεις, ας το πούμε όχι τόσο, ας πούμε, διπλωματικά που δεν το καταλαβαίνει κανένας. Διότι να λέει κανείς ότι βιαζόμαστε, αυτό το είπε και το Ποτάμι, το είπαν όλοι, βιαζόμαστε όταν 14 μήνες συζητάμε αυτό, 14 μήνες, δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο. Θέλετε να σας πω πόσες συνεδριάσεις έκανε η Επιτροπή, σε πόσες συμμετείχα εγώ, με πόσους δημάρχους συζητήσαμε, πόσα άπειρα τηλεφωνήματα έγιναν για να βγει ένα πόρισμα που να έχει συνένεση. Η συνένεση δεν γίνεται με το πάτημα ενός σκουπιού, η συνένεση θέλει κόπο. Τουλάχιστον μην χρησιμοποιείτε, όσοι τη χρησιμοποιείτε, τη λέξη βιασύνη. 14 μήνες δεν είναι βιασύνη και έχουμε και στοιχεία για αυτά πρακτικά επιτροπών και τα λοιπά. Εκτός αν ο τρόπος που επιλέχθηκε για το Αθηνά με τα 35 προεδρικά διατάγματα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Γιατί άλλο είναι εσύ να επιδιώκεις συνενέσεις και να είσαι ο μόνος που τα φέρνει να τα συζητήσει η Βουλή και όχι με κατεπίγουσες διαδικασίες. Με κανονικότατες διαδικασίες για να μας ακούει και ο κόσμος σε αυτή τη χώρα, οι πολίτες αυτής της χώρας και οι ακαδημαϊκοί και οι τοπικές κοινωνίες. Και όχι με προεδρικά διατάγματα. Αυτό θα ήταν το εύκολο να κάνουμε, όπως έγινε και είδαμε τα κατορθώματα του Αθηνά. 35 προεδρικά διατάγματα. Άλλα λέγαν το πρωί, άλλα λέγαν το βράδυ, άλλα βγαίναν σε προεδρικά διατάγματα. Τα ξέρουμε αυτά. Δεν θέλω να τα βγάλουμε στη μέση. Αν τα βγάλουμε στη μέση, θα οχριούν οι επιθεωρήσεις που γίνονται στα θέατρα, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι και πάρα πολλές όσο περνά τα χρόνια. Τώρα, θέλω να ξέρετε επίσης ότι στις 17 Οκτωβρίου του 18, 17 Οκτωβρίου του 18, λίγους μήνες πριν, συναντηθήκαμε επί 6 ώρες στο Υπουργείο οι Πριτανίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Στερεάς, της Περιφέρειας και όλων των δημάρχων και συζητήσαμε. Και καταλήξαμε σε ομόφωνη απόφαση που αποτυπώνεται στο δελτίο τύπου. Μόνο ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, που είναι υπεύθυνος για τα Τρίκαλα, αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Οι υπόλοιποι διαβάσαν, μείναν ως το τέλος και είπανε ομόφωνα αυτά που γράφονται.
Ομόφωνο τώρα τι σημαίνει? Μέχρι τελευταία λεπτομέρεια? Προφανώς όχι. Δεν γίνονται, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ομόφωνο σημαίνει αν η κατεύθυνση είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι αν συμφωνεί κανείς ή όχι. Με πολλές διαφοροποιήσεις. Οι αποφάσεις των συγκλήτων που έχουμε είναι αυτές οι αποφάσεις που λένε καταρχήν θετικό και μετά έχουν διάφορα θέματα τα οποία αρκετά τα ενσωματώνουμε, αρκετά δεν μπορούμε να τα ενσωματώσουμε. Και τώρα, λέει ο κύριος Γρηγοράκος, ωραία, να έχουμε συνενέσεις, εθνική πολιτική, η παιδεία είναι για όλους κτλ. Ωραία, η παιδεία αν είναι για όλους, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί η Νέα Δημοκρατία ψήφισε καταρχήν το νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και δεν ψήφισε τα άρθρα που ήταν για την ενοποίηση των δύο ιδρυμάτων? Ψηφίζεις καταρχήν και δεν ψηφίζεις αυτά τα άρθρα? Ή γιατί ο κύριος Μητσοτάκης άλλα λέει στην Άρτα, άλλα λέει στην Πρέβεζα, άλλα λέει στους πανεπιστημιακούς, άλλα λέει όταν ανακοινώνεται το Διεθνές Πανεπιστήμιο? Εγώ λέω λοιπόν ότι η πολιτική ζωή του τόπου και η πολιτική κουλτούρα θέλει ένα χρόνο για να καταλαγιάσει. Βεβαίως. Εδώ υπήρχαν δήμαρχοι που έλεγαν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ο Υπουργός Παιδείας με αναφέραν και προσωπικά ανεπιθύμητο στην πόλη μας. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο άλλος υποψήφιος περιφερειάρχης και λέει δεν του επιτρέπω να περάσει καν από τον εναέριο χώρο. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι ωραία αστεία, αλλά εγώ δεν είδα κανένα πολιτικό παράγοντα να πει μάγκες. Λίγο ας πέσουν οι τόνοι, γιατί αυτό δεν κάνει καλό σε ένα πολιτικό κλίμα. Λέω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μετά από 14 μήνες εντυπωσιακές συνενέσεις. Με διαφορές συνένεση δεν είναι να συμφωνείς σε όλα. Και σας προτείνω να κάνουμε το εξής. Αύριο έρχονται οι Πριτάνης. Οι συνάδελφοι που έχουν ερωτήσεις, προτάσεις κτλ. Στους Πριτάνης, τις Πριτανίες να τις ρωτήσουν να καταλάβουν το δικό τους σκεπτικό. Και προτείνω πολύ συγκεκριμένα. Αφού γίνει αυτό, την Τετάρτη μετά την κατάρθρον συζήτηση να μείνουμε εδώ ανεπισήμως και να δούμε τι είδους συγκλήσεις μπορούμε να έχουμε. Εντάξει, εγώ θα μείνω την Τετάρτη γιατί θα έχουμε και συζητήσεις επί των θεμάτων ας πούμε των κατάρθρων και μπορεί αυτά να τα λύσουμε πολύ πριν την ολομέλεια. Ας συζητήσουμε λοιπόν όποιοι έχουν απορίες αύριο με τους Πριτάνης. Εγώ θα τους παρακαλέσω να μείνουν μετά για να μπορέσουν να συζητήσετε και την Τετάρτη να το κάνουμε με όποιους θέλετε. Τώρα, ένα πράγμα που νομίζω δεν γίνεται κατανοητό είναι τι σημαίνει ένα τμήμα γίνεται πανεπιστημιακό. Έχει άλλο πρόγραμμα σπουδών ένα πανεπιστημιακό τμήμα από ότι ένα τμήμα ΤΕΗ. Έχουμε νοσηλευτική στα ΤΕΗ, νοσηλευτική στα πανεπιστήμια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, είναι άλλη η δομή, άλλος ο τρόπος διδασκαλίας, άλλο το πρόγραμμα. Άρα εδώ υπάρχει μια συνολικότερη αναβάθμιση. Τώρα, είπατε ορισμένα πράγματα, διάφοροι βουλευτές, που νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή ούτε σε εσάς, ότι το κάνουμε προεκλογικά, ότι είναι κάτι που τα βρίσκουμε με τους πανεπιστημιακούς και διάφορα τέτοια. Δεν βοηθάει αυτό. Δεν βοηθάει. Γιατί υποτιμάτε τους πανεπιστημιακούς, ανόητοι είναι οι πανεπιστημιακοί? Δεν κατάλαβα. Ή οι σύγκλητοι είναι ανόητοι να φορτωθούν προβλήματα στα καλά καθούμενα? Ή τους το επιβάλλουμε? Θέλει μία προσοχή αυτό για να σεβαστούμε και τους ανθρώπους, οι οποίοι πολλοί άρχισαν με πολύ σοβαρές διαφωνίες, προσέγγισαν πολύ περισσότερο, βλέπουν τώρα ορισμένες δυσκολίες, ορισμένα πολύ θετικά πράγματα, όπως ξέρουμε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, από τα Γιάννενα και από το Ιόνιο, με πολλές δυσκολίες κτλ. Αλλά όλοι έχουν πιστεί ότι εδώ υπάρχει μία καλή ευκαιρία επί της ουσίας αναβάθμισης των ιδρυμάτων μας και κυρίως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πράγματι, δεν υπάρχει μία συνταγή την οποία να την ομοθετήσουμε και να είναι η ίδια για όλα τα ιδρύματα. Δεν υπάρχει. Και δεν πρέπει να υπάρχει. Διότι το κάθε ίδρυμα έχει μία διαφορετική ιστορία και προσπαθούμε να σεβαστούμε αυτήν την ιστορία. Άλλο είναι ιδρύματα με πολύ έντονα πολυτεχνικά τμήματα τετραετή που έρχονται σε επαφή με πενταετή και υπάρχουν άλλου είδους αντιστάσεις. Άλλο είναι ιδρύματα που δεν έχουν
πολυτεχνικά, άλλο είναι ιδρύματα τα οποία δεν ήταν κατά κύριο λόγο τεχνολογικά, γιατί αυτή η κλάψα ότι καταστρέφεται η τεχνολογική εκπαίδευση, θα μου επιτρέψετε να σας αντιστρέψω το ερώτημα και να πω ποια τεχνολογική εκπαίδευση, αυτή στην οποία ιδρύσατε τα τμήματα βρεφονιπιαγωγών, αυτά στα οποία ιδρύσατε τμήματα οικονομίας, νοσηλευτικής, management. Αυτά δεν είναι τεχνολογία. Εκτός αν θεωρείτε τεχνολογία οτιδήποτε είναι δύο κλικ πιο κάτω με το ίδιο όνομα. Δεν πάει έτσι. Εμείς λοιπόν λέμε, εδώ υπάρχουν οι διδάσκοντες, οι οποίοι πραγματικά κράτσαν, όχι όλοι, αλλά μεγάλη πλειοψηφία, κράτσαν αυτή την κατάσταση στην πλάτη τους, αναβάθμισαν τα ΤΕΗ με το να φέρουν χρήματα, με το να αυξηθούν οι δείκτες κτλ. Κτλ. Τα βρήκαν με τους πανεπιστημιακούς, καθίσανε στο ίδιο τραπέζι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και είπανε, πάμε ένα βήμα παρακάτω. Πάμε ένα βήμα παρακάτω, όπου θα είναι όλα πουλιά που και λαϊδάν και παιδιάδες με λουλούδια. Προφανώς όχι, γεμάτο δυσκολίες. Αλλά είπανε αμφότεροι να κάνουν αυτό το βήμα. Τώρα, θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι για την τοπική κοινωνία. Κανείς, νομίζω, δεν έχει δικαίωμα να μιλάει εξ ονόματος όλης της τοπικής κοινωνίας. Είναι ένα πράγμα διαφοροποιημένο η όποια κοινωνία. Μέχρι τώρα, και θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής σε αυτό και πολιτικά ειλικρινής, μέχρι τώρα υπήρχε μια κακή παράδοση. Τοπικοί άρχοντες, συμπαρελαμβανομένου και πολλών ατόμων της Εκκλησίας, προσδιόριζαν το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, ναι ή όχι. Αυτό τελείωσε. Εμείς θέλουμε την τοπική κοινωνία δίπλα μας, θέλουμε την τοπική αυτοδίκηση δίπλα μας, να μας πει ποιες είναι οι ανάγκες, για να μπορέσουν αυτές οι ανάγκες να μεταφραστούν θεσμικά μέσα από τα πανεπιστήμια για το πώς θα αντιμετωπιστούν. Άρα η τοπική κοινωνία πρέπει να παίξει αυτό το ρόλο. Και δυστυχώς, έχω ζητήσει από πολλούς δημάρχους να στείλουν ποιες είναι εκείνες οι ανάγκες, ώστε να δούμε κι εμείς πώς θα προσαρμόσουμε τον θεσμό της ανώτατης εκπαίδευσης για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας ρόλος διαφορετικός, αλλά συμπληρωματικός. Δεν πρέπει ο ένας να ανακατώνεται στα άλλα. Ούτε το Υπουργείο Παιδείας να λέει ποιες είναι οι τοπικές ανάγκες σε κάποια κοινωνία, αλλά ούτε και εκεί να έχουν πολύ πολύ συγκεκριμένη άποψη, την οποία δεν συζητάνε με τίποτα, για το ποιο θα είναι το γνωστικό αντικείμενο ενός συγκεκριμένου τμήματος. Τώρα, υπήρξαν διάφορα πράγματα τα οποία προφανώς παίξανε πολύ σε εφημερίδες και τα διαβάσατε λίγο χωρίς κριτική σκέψη. Δεν θέλω να μιλήσω για την παρέτηση του κυρίου Γραμμένου. Δεν θέλω. Ακόμη και αν προκληθώ, δεν θα μιλήσω. Θέλω όμως να σας πω, μετά από τόσα πολλά χρόνια, έχουμε μόνο 9 μέλη ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, και μόνο 2 διδακτορικά. Και μπορώ να ανοίξω και πολλούς άλλους φακέλους. Εκείνο όμως που έχει σημασία και που ήταν ατόπιμα ολκής, είναι αυτό που λέχθηκε, ότι τα ΤΕΗ, τα υπόλοιπα, δηλαδή το ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, το ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΗ Ανατολικής Θράκης, δεν έχουν αξιολόγηση. Και βγήκαν οι πριτάνοι των τριών ΤΕΗ και λένε, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι έχουμε βαθμολογηθεί έτσι κτλ. Κτλ. Τώρα, μπορεί να είναι δύο τελευταία. Ένα είναι ότι όντως κάναμε μία επιτροπή για να δει το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στη Στερεά. Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο Στερεάς το κατάργησε η Νέα Δημοκρατία. Να το δεχθούμε αυτό? Είναι από αυτά τα δεδομένα. Δεν έχετε καμία ευθύνη εσείς προφανώς κτλ. Το κατάργησε η Νέα Δημοκρατία. Στα καλά καθούμενα, είχαμε εμείς την πίεση να ιδρύσουμε ένα πανεπιστήμιο στη Στερεά, γιατί λέει είναι η μόνη περιφέρεια που δεν έχει πανεπιστήμιο. Δεν είναι επιχείρημα ότι δεν είναι η μόνη περιφέρεια που δεν έχει πανεπιστήμιο. Διότι τώρα η Στερεά έχει την μεγάλη τύχη να έχει τμήματα τριών διαφορετικών ιδρυμάτων. Αυτό είναι ένας σύγχρονος χώρος και σύγχρονη ανώτατη εκπαίδευση. Και είπαμε, επειδή πράγματι υπάρχει ένα παρελθόν,
επειδή πράγματι ήταν ένα πράγμα με μεγάλη ένταση, να γίνει μια ομάδα εργασίας η οποία να μελετήσει αυτό το ενδεχόμενο. Να μελετήσει αυτό το ενδεχόμενο. Και αυτό ήταν και μια συζήτηση που έκανα με τον κύριο Μπακογιάννη. Και καλώς έγινε αυτή η συζήτηση και καλώς προχωράμε σε αυτήν την ομάδα εργασίας. Διότι αυτή η ομάδα εργασίας πρέπει να πάρει υπόψη ένα πολύ απλό πράγμα. Για να σταθεί στα πόδια του ένα πανεπιστήμιο θέλει 25 χρόνια. Όσες θέσεις και να του δίνεις, όσα χρήματα και να του δίνεις, θέλει να αποκτήσει μια κουλτούρα πανεπιστημιακή το ίδιο. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί κανείς να πει, ωραία, εγώ δεν κάνω τίποτα στη στερεά λοιπόν. Όταν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα είπε η κυρία Αναγνωστοπούλ, πήρε αυτήν την ιστορική, κατά τη γνώμη μου, πρωτοβουλία, διότι είναι ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, είναι το παλιότερο, είναι συντηρητικότερο, εννοώ ακαδημαϊκά, όπως είναι όλα τα παλιά πανεπιστήμια, και πήρε αυτήν την εξαιρετική πρωτοβουλία στον Εύρυπο, στην Εύβοια. Τώρα, εκφράστηκε πολλές φορές το θέμα της ΑΔΥΠ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν θέλω να ανοίξω και αυτό το φάκελο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλαμε εμπλοκή της ΑΔΥΠ, διότι η ΑΔΥΠ έχει εμπλακεί με το θέμα της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, κάτι που η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει γογγίσει από τη γραφειοκρατία ενός πράγματος με πολύ μεγάλο ερωτηματικό ως προς το ακαδημαϊκό αποτέλεσμα, για το οποίο εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη, και ρωτήστε πραγματικά τους πανεπιστημιακούς τι σημαίνει όλη αυτή η χαρτούρα περί πιστοποίησης. Έρχομαι λοιπόν στο σύστημα του διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών. Καταρχήν, δημόσια ή ιδιωτικά ο καθένας θα πρότεινα να χαιρετήσει το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια δεσμευόμαστε για 15.000 διορισμούς. Τελεία και παύλα. Είναι θέμα συνείδησης δημοκρατικής να πούμε ότι μετά την απίστευτη ταλαιπωρία που περάσαμε ως χώρα, για πρώτη φορά υπάρχει δέσμευση. Αυτά τα περί να δούμε πώς θα τα κάνετε κτλ. Κτλ. Είναι εκ του πονηρού, θα μου επιτρέψετε. Είναι 15.000 διορισμοί, θα γίνουν το 19 ή 4,5, 5.250 το 20, 5.250 το 21. Αυτό το κέρδισε η ελληνική κοινωνία. Δεν το κερδίζει η κυβέρνησή μας, δεν το κερδίζει κανένας άλλος. Και όποιος λέει να αποσυρθεί, δεν θέλει, κύριε Δελή, τους διορισμούς. Το άλλο που λέτε 25.000 διορισμούς τώρα, ξέρετε κι εσείς ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα, λέγοντας να αποσυρθεί, δεν θέλετε τους διορισμούς και ακόμη και αν θέλετε τους διορισμούς, θέλετε να γίνουν με το σύστημα της κυρίας Διαμαντοπούλου, το οποίο ήταν με εξετάσεις, ήταν η προϋπηρεσία πολύ χαμηλότερη από τα επιστημονικά. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και αυτό, σε αυτό δεν θα έχουμε ευγένειες. Σε αυτό δεν θα έχουμε ευγένειες. Απόσυρση σημαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Άλλο να πείτε, διαφωνούμε, τα νούμερα πρέπει να είναι περισσότερα κτλ. Το κατανοώ. Αλλά όταν πηγαίνουμε σε τέτοιες ακραία αιτήματα, απόσυρση του νομοσχεδίου και διορισμός τώρα 25.000, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία το βλέπει και λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό, αν μη τι άλλο, δεν αποτελεί μία πρόταση που μπορούμε να δούμε την επόμενη μέρα. Μιλάτε για απολύσεις, επειδή μιλάνε πάρα πολύ, με μια ευκολία που προφανώς δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Καμία απόλυση, λοιπόν. Προσέξτε όταν μιλάτε για απολύσεις. Διότι το σύνολο των μονίμων και των αναπληρωτών τα επόμενα χρόνια θα είναι το ίδιο που είναι σήμερα. Υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχουν οι πιστώσεις, υπάρχουν οι εγγραφές. Το σύνολο, λοιπόν, θα είναι το ίδιο. Για ποιες απολύσεις μιλάτε? Για να δούμε. Για ποιες ακριβώς? Ότι κάποιοι που είναι σήμερα αναπληρωτές δεν θα είναι στους πίνακες? Δεν μπορεί να μην είναι στους πίνακες. Βεβαίως, καταλαβαίνω, επειδή υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία τη γνωρίζετε, και όσοι το λέτε, όχι μόνο εσείς, που λέει ότι πρέπει να είναι ενιαίοι πίνακες, άρα ενιαία τα κριτήρια. Ρωτάω, θέλετε να προχωρήσουμε
σε ρυθμίσεις που έρχονται αντίθετες στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ναι ή όχι. Διότι αν είναι ναι, τότε πάλι παίρνετε την ευθύνη να τυναχτούν τα πάντα στον αέρα. Εδώ λοιπόν δεν γίνεται κανείς να είναι σε 2, 3, 5 βάρκες. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στα οποία θα είμαστε κατηγορηματικοί. Πρώτον, το θέμα του Συμβουλίου Επικρατείας ως προς ενιαίους πίνακες. Και το δεύτερο, η επιταγή του Συντάγματος. Διότι τυχαίνει να υπάρχει και ένα Σύνταγμα που λέει πώς πρέπει να έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι πολίτες μάλλον σε επαγγέλματα. Εκεί λοιπόν η ερμηνεία του Συντάγματος, προσέξτε γιατί τον μπερδεύουν πάρα πολύ, ότι υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν υπάρχει σε αυτό, να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει όμως ερμηνεία που ερμηνεύει αυτό με έναν τρόπο που λέει ότι ειδικά για τους εκπαιδευτικούς η προϋπηρεσία πρέπει να είναι το ίδιο περίπου με τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Άλλοι λένε ότι πρέπει να είναι περισσότερο ή πολύ περισσότερο. Κανένας δεν λέει ότι πρέπει να είναι λιγότερο. Και εμείς, σεβόμενοι ακριβώς τους αναπληρωτές, προτείνουμε προϋπηρεσία 120 μηνών. Υπάρχει κάπου 120 μήνες και δεν το έχω καταλάβει. Η γνωμοδότηση που είχε εξασφαλίσει η ΟΛΜΕ από ένα πασίγνωστο δικηγορικό γραφείο έλεγε για 84 μήνες. Πάμε λοιπόν σε 120 μήνες. Και σε αυτό ξέρουμε ότι θα υπάρχει ένα ποσοστό που είναι λιγότερο του 1%, λιγότερο του 1%, ένα ποσοστό, στο οποίο δεν θα μετράνε οι έξτρα μήνες, γιατί έχουν και πάνω από 120 μήνες. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν η ερμηνεία του Συντάγματος σου επιβάλλει το ακαδημαϊκό να είναι στο ίδιο επίπεδο με την προϋπηρεσία, μάλιστα όπως σας είπα, ορισμένοι λένε και περισσότερο, εμείς το κάνουμε στο ίδιο επίπεδο, τότε αναγκαστικά, μαθηματικά, καθαρά μαθηματικά, πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο και στα δύο ακριβώς για να μπορεί να συγκρίνονται. Έχουμε συνταγματική αναθεώρηση. Ελπίζω εσείς να προτείνετε συνταγματική αναθεώρηση ότι οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να έχουν μια ισότιμη πρόσβαση στο επάγγελμα. Γιατί αυτό λέει το Σύνταγμα. Αυτό λέει. Προτείνετε εσείς ότι δεν πρέπει να έχουν λοιπόν. Δεν πρέπει να έχουν. Ο καθένας να κάνει τα δικά του. Δεν είναι κακό. Επίσης να ξέρετε ότι πρώτη φορά προτείνουμε ένα σύστημα όπου δεν προτάσσεται κανείς. Τα θυμάστε αυτά. Προτασσόντανε διάφοροι. Γιατί ξεχάστηκαν πολύ γρήγορα φαίνεται. 10 χρόνια αδιοριστίας φαίνεται είχαν πρόβλημα και στη μνήμη της κοινωνίας μας. Εδώ υπήρχε όλων των ειδών η πελατειακή σχέση και προτασσότανε λέει. Δεν υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν κανονικά, κανονική μοριοδότηση, κανονικοί πίνακες, κανονικοί ενιαίοι πίνακες και δεν ευνοείται κανείς επειδή στο Υπουργείο έχει την τάδε ή τη δίνα επαφή. Είναι σαφές, για να, επειδή υπάρχει μια κριτική σε αυτό, να την αποδεχθούμε. Είναι σαφές ότι το σύστημα διορισμού δεν είναι ένα σύστημα που επαναφέρει την επετηρίδα. Να είμαστε καθαροί σε αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι το Σύνταγμα είναι αυτό που σας είπα και επίσης θεωρούμε ότι πρέπει και οι νεότεροι πολίτες αυτής της χώρας να βλέπουν τον εαυτό τους, να έχουν τη δυνατότητα να μπουν και αυτοί στον πίνακα και να πάρουν τη σειρά τους με τα κριτήρια που λέμε και όχι μόνο με την επετηρίδα. Διότι ξέρετε, η κοινωνία μας αποτελείται από πάρα πολλές ομάδες. Καταλαβαίνω τη μεγάλη δυσκολία που όλοι έχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα θέμα δικαίου, το οποίο να μην αδικεί προφανέστατα τους αναπληρωτές που σήκωσαν ένα τεράστιο βάρος όλο αυτό το διάστημα, αλλά ταυτόχρονα να δίνει και την δυνατότητα, να δίνει και την ελπίδα, να μην αποκλείει και τους νέους που έχουν κάποια ακαδημαϊκά κριτήρια. Επίσης, υπάρχει μία συζήτηση που λέει ότι γιατί δεν υπάρχει
οροφή στην προϋπηρεσία σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Γιατί οι άλλες περιπτώσεις δεν είναι για μόνιμους διορισμούς, είναι για ΙΔΑΧ, είναι αορίστου χρόνου. Μην τα μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μόνιμους διορισμούς, δεν έχουμε να κάνουμε με αορίστου χρόνου. Τώρα, θέλω να είμαστε επίσης πάρα πολύ σαφείς ως προς τις δικές μας... τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ως προς τις δικές μας προθέσεις. Εμείς, σε αυτό που μοιράστηκε, προτείνουμε μια συγκεκριμένη μοριοδότηση. Τα ακαδημαϊκά κριτήρια είναι το διδακτορικό, είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος, δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος, το πτυχίο, το δεύτερο πτυχίο, η γνώση μιας ξένης γλώσσας, δεν έχουμε εδώ για τη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, κτλ. Θα ήθελα την Τετάρτη, που θα συζητήσουμε το κατάρθρον, να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, όποιοι θέλουν προφανώς, συγκεκριμένες προτάσεις ως προς τη μοριοδότηση. Και εμείς, με βάση αυτά που έχουν κατατεθεί στην διαβούλευση και με βάση αυτά που ακούμε, θα αρχίσουμε την ολομέλεια μοιράζοντας την νέα μοριοδότηση που θα είναι αποτέλεσμα συνεννοήσεων μεταξύ μας. Οι βασικές αρχές αποτυπώνονται σε αυτό που έχουμε καταθέσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και κάποιες διαφοροποίησεις που αυτές νομίζω πρέπει να γίνουν με βάση αυτά που συζητήθηκαν στην διαβούλευση και αυτό που θα συζητήσουμε την Τετάρτη. Τώρα, δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο υποθέτω αύριο το βράδυ θα δημοσιοποιηθεί, που είναι ερωταπαντήσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα. Σας είπα για το θέμα των αμετάθετων, που το λύνουμε, όπως επίσης και για το θέμα των επιτυχόντων και των δικαιοθέντων, μάλλον, μετά το ΝΑΣΕΠ του 2008, που αυτά εντάσσονται στα άρθρα του νομοσχεδίου. Εγώ, ως προς την φιλοσοφία του συστήματος διορισμού, είχα να πω αυτά. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλές λεπτομέρειες που θα ξεκαθαρίσουμε την Τετάρτη. Θα έρθουν αύριο και οι φορείς και οι οποίοι θα μας θέσουν και διάφορα ερωτήματα και τις απαντήσεις θα ξεκαθαριστούν και την Τετάρτη νομίζω θα ξεκαθαριστούν ακόμη περισσότερο και είναι εντελώς προφανές ότι οτιδήποτε βασίζεται στο όχι διαγωνισμός, ισόρροπη μοριοδότηση προϋπηρεσίας και ακαδημαϊκών, εκεί μέσα νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε διάφορες προτάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγχωρείτε αν σας ταλαιπώρησα.